Είναι μια γλώσσα ζωντανή, γλώσσα της επικοινωνίας, του πολιτισμού, των επιχειρήσεων. Μια γλώσσα που ενώνει καθημερινά υπήρους και λαούς. Έκφραση συγκλήσεων, η οποία προφέρεται, γράφεται, επανεφευρίσκεται καθημερινά στις πολλές εκφράσεις στις 5 υπήρους. Είναι η πορτογαλική γλώσσα και σε λίγες μέρες, στις 5 Μαΐου, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα πορτογαλικής γλώσσας. Γιορτή και εδώ, στην πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Κοτσακόπουλο, ο οποίος είναι σύμβουλος της πορτογαλικής πρεσβείας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ταραμπίκου. Κοτσακόπουλος Χρήστος από τον πολιτιστικό τομέα της πρεσβείας της Πορτογαλίας. Από το πολιτιστικό τομέα της πορτογαλικής πρεσβείας. Μάλιστα. Η πρεσβεία μας για ακόμη μία χρονιά εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα πορτογαλικής γλώσσας, την οποία εορτάζουμε στις 5 Μαΐου. Η 5η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα πορτογαλικής γλώσσας καθιερώθηκε επίσημα το 2009 από την κοινότητα των χωρών της πορτογαλικής γλώσσας και αργότερα ανακηρύχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα από την UNESCO το 2019. Όπως πολύ σωστά είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας, είναι η πρώτη γλώσσα σε αριθμό μιλητών στο νότιο ημισφαίριο, μιλείται από 5 υπήρους, από 260 εκατομμύρια ανθρώπους και αποτελεί την επίσημη γλώσσα 9 χωρών. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, με την στήριξη του Ινστιτούτου μας, το Ινστιτούτο Καμόης, του οποίου η αποστολή είναι η διάδοση της πορτογαλικής γλώσσας και του πορτογαλικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, θα οργανώσουμε διάφορες πρωτοβουλίες μαζί με την πρεσβεία της Βραζιλίας. Στις 5 του μήνα, μία παρουσίαση, τα γένεια μιας έκθεσης ζωγραφικής ενός Πορτογαλίδας ζωγράφου και ενός Βραζιλιάνου. Τις περισσότερες λεπτομέρειες θα πρέπει να τις δείτε στο site μας, το θα τις ανακοινώσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Όπως επίσης οργανώνουμε και την Παρασκευή 6 Μαΐου τον εορτασμό επίσης της Παγκόσμιας ημέρας πορτογαλικής γλώσσας με μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία συντονίζει ο Νίκος Πρατσίνης και θα μιλήσουν για τη μετάφραση μαζί με την Μαρία Παπαδήμα και την Αθηνά Ψηλιά. Και μιας και είπατε για την μετάφραση, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 80 μεταφρασμένα έργα Πορτογάλων συγγραφέων. Και θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτηση, δηλαδή ο Έλληνας αναγνώστης θέλει να γνωρίσει πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερο την πορτογαλική λογοτεχνία. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι υπέρ των Ελλήνων να λέμε ότι έχουμε 80 βιβλία από την Πορτογαλία μόνο. Αν μιλήσουμε συνολικά για τις πορτογαλόφωνες χώρες, πρέπει να ξεπερνάμε τους 120 τίτλους. Στην Ελλάδα, λοιπόν, υπάρχουν ακριβώς 80 μεταφρασμένα έργα Πορτογάλων συγγραφέων, αλλά υπάρχει χώρος και ενδιαφέρον από πολλούς αναγνώστες να αυξηθεί αυτός ο αριθμός με νέους λογοτεχνικούς τίτλους μεταφρασμένους στα ελληνικά. Μόλις την τελευταία χρονιά, 2021-2022, μεταφράστηκαν 15 τίτλοι πορτογαλόφωνων έργων. Μάλιστα, πρόσφατα έγινε παρουσίαση στην πρεσβευτική κατοικία τριών νέων εκδοθέντων των έργων από την Πορτογαλία, ο Σινιόρ Βεντούρα του μεγάλου συγγραφέα Πορτογάλου Μιγγέλ Τόργα, η Παραφροσύνη του κλασικού Μάριου Τσακαρνέιρου και πολύ καλού φίλου του Φερνάντο Πισόα από την Ευρασία και Στιγμός, τα δύο τελευταία, καθώς και η Μεσόγειος, ποιητική συλλογή του γιατρού και ποιητή Ζουάου Λουίς Μπαγέτου Κιμαράης, σύγχρονος μάλιστα ποιητής, και τα τρία βιβλία είναι μεταφρασμένα από την καθηγήτρια κυρία Μαρία Παπαδήμα, που είναι και η μεταφράστρια που μεγαλύτερο έργο έχει από την πορτογαλική γλώσσα στα ελληνικά. Κύριε Κοτσακόπουλε, τώρα λοιπόν 5 και 6 Μαΐου ουσιαστικά θα είναι, με αφορμή 5 που είναι η Παγκόσμια ημέρα πορτογαλικής γλώσσας, αλλά και 6 Μαΐου θα υπάρχουν οι εκδηλώσεις στην πορτογαλική πρεσβεία, σωστά? Ακριβώς, ωστόσο καλούμε το κοινό μας να ακολουθεί το Facebook, την ιστοσελίδα, το Instagram και των δύο πρεσβειών, και της πρεσβείας της Βραζιλίας και της πρεσβείας της Πορτογαλίας, διότι δεδομένων των περιορισμών της παρούσας πανδημικής συγκυρίας θα χρησιμοποιήσουμε αρκετό ηλεκτρονικό υλικό, ψηφιακό υλικό, όπως διάφορα βίντεο που προωθούν τη γλώσσα μας, την εκμάθηση των πορτογαλικών στην Ελλάδα. Και θα μπορούν πολύ πιθανό να μας το επιτρέψουν οι συνθήκες να παρακολουθήσουν και τις εκδηλώσεις ημέρας των εκδηλώσεων και με live streaming. Να, πάρα πολύ ωραία. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι η πορτογαλική γλώσσα διδάσκεται από διάφορους καθηγητές και σε ιδιωτικά σχολεία, αλλά και στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1992, σωστά? Ακριβώς. Στην Ελλάδα γίνεται μια πολύ καλή δουλειά για την πρόθεση της πορτογαλικής γλώσσας. Όπως ακριβώς είπατε, ιδιωτικά έχουμε εξαιρετικούς διδάσκοντες της πορτογαλικής, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια.
αν δεν κάνω λάθος, όπως και επίσημα είναι στο διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1992. Μάλιστα, από φέτος επανήλθε η διδασκαλία της πορτογαλικής γλώσσας στο πρόγραμμα, το επίσημο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, όπου διδάσκεται πορτογαλική γλώσσα και πορτογαλικός πολιτισμός. Και φυσικά οι φοιτητές μπορούν να το επιλέξουν. Εξαιρετικά. Έχω να πω, κύριε Κοτσακόπουλε, δεν έχω έρθει στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι ο ελληνικός λαός τρέφουμε μία παραπάνω εκτίμηση στη χώρα σας. Είναι από τις αγαπημένες χώρες της Ελλάδας, των Ελλήνων. Φυσικά, και εγώ μάλιστα σαν Έλληνας έτσι γνώριζα την Πορτογαλία, γιατί ταξίδεψα στο Πανεπιστήμιο, ξεκίνησα με τα Πορτογαλικά, φυσικά αγάπησα τη χώρα και όπως ακούμε από φίλους της Πορτογαλίας που είτε έρχονται στην πρεσβεία είτε στις εκδηλώσεις μας, είμαστε δύο λαοί που έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, παρότι βρισκόμαστε στα δύο άκρα της Μεσογείου, είμαστε και οι δύο μικρές χώρες από θέμα πληθυσμού, ωστόσο με ένα μεγάλο ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο. Και ακόμα και λογοτεχνικά, σε πολλές συγκυρίες μπορούμε να συγκρίνουμε. Να συγκρίνουμε, βεβαίως. Για παράδειγμα, πολλοί συγκρίνουν το Φερνάντο Πεσό. Συγκρίνονται. Διαβάζουν παράλληλα το Φερνάντο Πεσό με τον Καβάφη. Σωστά. Σωστά. Ναι, υπάρχουν κοινά. Υπάρχουν κοινά και είναι ίσως και σαν αίσθηση αυτό που έλεγα. Όχι ταιριάζουμε. Υπάρχει μια πολύ καλή επαφή που θέλουμε να έχουμε. Φυσικά και μάλιστα κάποιες κοινές, αν μου επιτρέπετε, έννοιες που έχουμε η Έλληνα, για παράδειγμα ο Νόστος, στην Πορτογαλία έχουμε την Σαουδάδε, αντίστοιχα που έχει να κάνει με την νοσταλγία, όταν είμαστε μακριά από την πατρίδα μας. Και οι δύο χώρες δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στις κοινότητες, αντίστοιχα την ελληνική και την πορτογαλική στο εξωτερικό, όπως επίσης και στη γαστρονομία μας, στην ιστορία μας. Είμαστε και οι δύο περήφανοι, λέει, για την ιστορία μας. Όπως φυσικά και για το κομμάτι το σύγχρονο του τουρισμού, είναι δύο χώρες που και οι δύο τραβούν το ενδιαφέρον αμφότερες η μία της άλλης, αλλά και προς τα έξω για τις παραλίες τους, για τα μνημεία, είναι για την αστρονομία, όπως είπα και πριν. Μάλιστα. Τι να πω, μια πραγματικά υπέροχη μέρα να είναι σε λίγες μέρες, 5 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα Πορτογαλικής γλώσσας. Εδώ στην Ελλάδα το γιορτάζουμε στην πρεσβεία της Πορτογαλίας. Από τη μια, όπως μας είπατε, σε ένα νέο πολιτιστικό χώρο με 500 βιβλία. Έτσι, μεγάλη θεματική, στα οποία θα... Η βιβλιοθέκα Οδυσσέη, αν με επιτρέπετε, με συγχωρείτε. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, φέρει το όνομα του Οδυσσέα, επίσης ο Οδυσσέας Ουλίσσες, είναι μια από τα ονόματα που αποδίδεται στη Λισαβόνα, ότι πήρε το όνομά της από τον Οδυσσέα, οπότε η κυρία πρέσβης Ελένα Πάιβα αποφάσισε να ονομάσουμε την βιβλιοθήκη μας βιβλιοθήκα Οδυσσέα, με 500 τίτλους στα πορτογαλικά, δηλαδή για τους μαθητές πορτογαλικών, καθώς και για τους Πορτογάλους που ζουν στην Ελλάδα, ώστε να έχουν πρόσβαση και να δανειστούν. Και μάλιστα θα ήταν και μεγάλη μας χαρά να τους υποδεχτούμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για να γνωρίσουν την βιβλιοθήκη. Όπου ανοίγει τώρα και θα είναι ανοιχτή για το κοινό, για την πορτογαλική κοινότητα, αλλά και τους πορτογαλόφωνους στην Ελλάδα, έτσι. Ακριβώς, και μάλιστα έχουμε το σύνολο του καταλόγου μας ηλεκτρονικά διαθέσιμο, έτσι ώστε κάποιος πριν έρθει στην περιοχή να μπορεί να δει ποια έργα τον ενδιαφέρουν. Σωστά. Και να ενημερωθεί. Πολύ ωραία. Κύριε, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι τελευταίο. Φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για όσους αγαπάμε την Πορτογαλία και τη λογοτεχνία, δεδομένου ότι γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του νομπελίστα μας, Ζωζέ Σαραμάγκου. Μάλιστα, τους επόμενους μήνες ετοιμάζουμε όμορφα πράγματα σχετικά με τον εορτασμό των 100 ετών από τη γέννησή του. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε προβολές ταινιών βασισμένες στο έργο του Ζωζέ Σαραμάγκου, καθώς επίσης και της μεγάλης Πορτογαλίδας συγγραφέως Αγκουστίνα Μπέσα Λουίς, τη οποία η Κοιλάδα του Αβραάμ έχει μεταφραστεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη στα ελληνικά και μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον σπουδαίο Πορτογάλο κινηματογραφιστή Μανουέλ ντε Ολιβέιρα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, κύριε Κοτσακόπουλη, με χαρά μας να προβάλλουμε τις δραστηριότητες τις πολιτιστικές της Πορτογαλικής Πρεσβείας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια, εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.